Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην εκπομπή Focus on Τράπεζες και Αγορές. Θα φύγουμε λίγο από αυτό το ύφος της εκπομπής, θα αφήσουμε λίγο τις τράπεζες, την οικονομία, τα νούμερα, τους δείκτες, όλα αυτά που μας ταλαιπωρούν και μας στεναχωρούν και μας προβληματίζουν. Και θα πάμε να δώσουμε μια διαφορετική νότα για αυτή την χώρα που έχει πολλά να επιδείξει και να καταδείξει, για την ιδιωτική πρωτοβουλία που όταν άνθρωποι απλοί αναλαμβάνουν διάφορες πρωτοβουλίες τότε και θέλουν να αναδεικνύουν τη χώρα, την περιοχή τους και την τοπική κοινωνία. Και θα μιλήσουμε για έναν διεθνή αγώνα που διοργανώνεται στη Σαλαμίνα όλο το Φεβρουάριο, αρχής γενομένης από αυτό το Σαββατοκύριακο, όλο το Φεβρουάριο, ορεινής ποδηλασίας. Ένα άθλημα που δεν είναι πολύ γνωστό στη χώρα μας. Θα μιλήσουμε γι' αυτό με τον κύριο Γιάννη Πατέ, που είναι ο πρόεδρος του Ποδηλατικού Συλλόγου Προτέας και έφορος της Πανελλήνιας Ορεινής Ποδηλασίας. Καλά το είπα, που είναι σε όλους τους αγώνες. Μας πει τι είναι αυτό, πώς πήρατε αυτή την απόφαση, τη μεγάλη απόφαση, χωρίς να έχετε στήριγμα από πουθενά, να διοργανώσετε επί ένα μήνα, επί τέσσερα Σαββατοκύριακα, είναι. Τέσσερα Σαββατοκύριακα. Έναν διεθνή αγώνα που να προσελκύσετε 80 αθλητές, παγκόσμιες εμβέλειες, πρωταθλητές. Παγκόσμιες εμβέλειες, ακριβώς. Και να αναδείξετε τη Σαλαμίνα, να φέρετε τουρισμό, να δουλέψουν οι επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία. Γιατί μου είπατε, και αυτό θα το πω, ότι ήδη έχουν κλειστεί 2.000 διενεκτερεύσεις μόνο για το μήνα Φεβρουάριο, μια νεκρή περίοδο για την περιοχή, και ότι φυσικά θα ανοίξουν και τα εστιατόρια και θα δουλέψουν σε μια περίοδο που δεν θα δούλευαν, κύριε Πατέ. Άρα θέλετε να μας πείτε πόσο Προτέας, πραγματικά μπράβο σας και συγχαρητήρια, να έλαβε αυτή την πρωτοβουλία και τι ακριβώς είναι αυτό, για να το πω, είναι Hellas Salamina Island Mountain Bike UCI Races. Έτσι. Το UCI είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Γι' αυτό μιλάμε για διεθνή αγώνα. Βεβαίως. Και βεβαίως μιλάμε για ένα διεθνή αγώνα πολύ υψηλού επίπεδου. Και αφορά ποιες κατηγορίες, κύριε Πατέ? Κατηγορίες αντρών, γυναικών και εφήβων. Μάλιστα. Δεν σας κρύβω ότι έχουμε συμμετοχή από τη Βραζιλία μέχρι την Ουκρανία. Όλη η Ευρώπη, το Ισραήλ, όλες οι χώρες βρίσκονται στην Ελλάδα. Πραγματικά εγώ αισθάνομαι πολύ υπερήφανος που έχω καταφέρει μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να έχουμε δημιουργήσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα συνεργατών που, για να φέρουμε εις πέρα σε αυτές τις διοργανώσεις. Όμως δεν θέλω να μείνω μονάχα στο αθλητικό κομμάτι. Θα πρέπει να πούμε ότι η διοργάνωση αυτή θα δώσει ζωή στη Σαλαμίνα σε μια εποχή που ο μήνας Φεβρουάριος είναι, θα πούμε, δεν υπάρχει κάτι. Είναι από τους μήνες εκείνους που η περιοχή δεν είναι, δηλαδή είναι καλοκαίρι, άνοιξη, δεν ναι, είναι ναι, ναι, ναι. που πάντα υπάρχει κόσμος και έχει Σαββατοκύριακα. Αλήθεια, είναι αλήθεια ότι θα έχουμε 2.000 διανυκτερεύσεις όλο το μήνα. Όλα τα εστιατόρια θα δουλέψουν. Πολλά ξενοδοχεία από αυτά ανοίξανε για τη διοργάνωση. Όμως θέλω να σταθώ και λιγάκι ό,τι έχει σχέση με το αθλητικό γεγονός. Ακριβώς. Βρισκόμαστε σε Ολυμπιακή χρονιά. Όλοι οι αθλητές ενδιαφέρονται, άλλος λίγο, άλλος πολύ, για να μπορεί να πάρει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μεταξύ αυτών και η ελληνική ομάδα ορεινής ποδηλασίας συμμετέχει με τους αθλητές των Περικλή, τον Ηλία. Θα συμμετάσχουμε στην Ολυμπιάδα, κύριε, στην... Μέσα από αυτούς τους αγώνες... Κρίνεται. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι μόνο για μας, αλλά για όλους τους αθλητές που έρχονται εδώ πέρα. Βεβαίως. Οι αθλητές της εθνικής ομάδας, να συνεχίσω, είπαμε ότι είναι ο Ηλίας ο Περικλής, ο Δημήτρης ο Αντωνιάδης, ο Αλέξανδρος ο Βροχίδης και ο Χαρούν Μολά. Τα παιδιά αυτά είναι έτοιμα. Είναι ήδη στο ξενοδοχείο, προετοιμάζονται και από το Σαββατοκύριακο θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για να μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πώς πήρατε την απόφαση να διοργανώσετε αυτόν τον αγώνα και αν είχατε υποστηρικτές είτε το Δήμο εκεί ή την Πολιτεία, το Υπουργείο, είχατε από κάποιον, πώς καλύπτετε όλα αυτά τα έξοδα? Γιατί εγώ αναρωτιέμαι, είναι τέσσερα Σαββατοκύριακα και επειδή γνωρίζω, γιατί ασχολείται η κόρη μου με την ποδηλασία και το ξέρετε, κύριε Πατέ, ότι βεβαίως. Δεν είναι πολλά τα έξοδα. Είναι πολλά τα έξοδα. Και έχετε κάποιους χορηγούς που σας βοηθούν? Γιατί από το κράτος μου είπατε ότι εδώ και τέσσερα χρόνια περίπου έχουμε ξεκινήσει να διοργανώνουμε διεθνείς αγώνες. Γιατί σήμερα πραγματικά οι αγώνες που θα γίνουν στη Σαλαμίνα αυτό το μήνα, δεν σας κρύβω ότι είναι, χωρίς μεγάλη υπερβολή, παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μάλιστα.
Και όμως δεν το έχουμε δει να προβάλλεται, ναι, ούτε στις αθλητικές εφημερίδες, ούτε στις τηλεοράσεις. Γι' αυτό κιόλας εμείς ως ένα, ίσως είμαστε πιο ευέλικτο κανάλι, και επειδή πάντα θεωρούμε πολύ σημαντική την ιδιωτική πρωτοβουλία σε οποιοδήποτε τομέα, γι' αυτό κιόλας θελήσαμε να προβάλλουμε ακριβώς αυτή την πρωτοβουλία σας, να διοργανώσετε αυτό το Διεθνή Αγώνα Ορεινής Ποδηλασίας, που δεν γνωρίζει ο κόσμος ότι υπάρχει, και σας το λέω γιατί το ξέρω ότι το έχουμε συζητήσει, ότι η χώρα μας, επειδή έχει, και μου το λέγατε, έχει ορεινούς όγκους. Η ορεινή ποδηλασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την εναλλακτική προσέλκυση εναλλακτικού τουρισμού. Δηλαδή, μπορεί, αν το κράτος στηρίξει τα σωματεία, την Ομοσπονδία, την Πανελλήνια Ορεινής Ποδηλασίας και όλα αυτά, πώς τα λέτε, δεν τα γνωρίζω και τους όρους ακριβώς, τότε μπορεί να προσελκύσουμε και να διοργανώσουμε και διεθνείς αγώνες κτλ. Τότε ίσως και είναι σίγουρο ότι μπορεί να δημιουργήσουμε μια άλλη μορφή εναλλακτικού τουρισμού, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Εγώ όμως, επειδή έπρεπε να ξεκινήσω με αυτό, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε εμείς, κύριε Πατέ. Εντάξει. Είμαι λίγο ευαίσθητη, γιατί ξέρετε. Όμως θέλω να σας πω ότι όντως πραγματικά ή δεν γνωρίζουν ή δεν θέλουν. Εγώ λέω δεν γνωρίζουν. Ναι. Μπορούν να σταθούν δίπλα σε αυτό το άθλημα. Και τα παιδιά τους να να γράψουν. Ναι, βεβαίως. Καλούμε όλα τα παιδιά. Το άθλημα της ποδηλασίας είναι ένα άθλημα πιο ευγενή. Είναι ένα άθλημα που μας δίνει ζωή, καθημερινότητα. Αποφεύγουμε τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, το λεωφορείο. Έχουμε μια μορφή εναλλακτική. Σωστά. Και τουριστική, αλλά και μετακίνηση. Μαζί με τους αθλητές που θα έρθουν για να συμμετάσχουν σε αυτό το διεθνή αγώνα που διοργανώνει ο Πρωτέας, ο Σύλλογος Ποδηλασίας Μέδρα της Σαλαμίνα, θα έχουν και φίλοι, όπως θα έρθουν και οικογένειες. Δηλαδή, γενικότερα δεν θα είναι μόνο οι αθλητές. Το νησί θα γεμίσει από κόσμο. Και γύρω περιοχές, ίσως, και θέλω να πω ότι και το δρομολόγιο Πέραμα, γενικότερα θα υπάρχει μια ανάπτυξη, θα δοθεί μια ανάπτυξη στην περιοχή έστω για το μήνα Φεβρουάριο. Ναι, εγώ δεν σας κρύβω ότι έχω κάνει ένα μικρό προϋπολογισμό και λέω ότι οι άνθρωποι αυτοί, την περίοδο αυτή που θα έρθουν, ξεπερνάνε τις 150.000 ευρώ. Δεν είναι, ακούγεται μικρό, όμως... Για την περιοχή, για την τοπική κοινωνία. Περιοχή, για τη συγκεκριμένη εποχή, για το μήνα αυτόν, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Η πολιτεία. Η πολιτεία, σαν πολιτεία, εντάξει, δεν έχουμε τον τρόπο να την προσεγγίσουμε. Έτσι, στείλατε. Γιατί τώρα σας ρωτώ, γιατί εμείς πάντα... έχετε καλέσει κάποιον... Έχω στείλει πρόσκληση στην Υπουργό Αναπληρωτή, την κυρία Κουντουρά. Θέλω να πιστεύω ότι αν λάβει το μήνυμα και έχει το χρόνο... Θα κάνουμε και εμείς μια προσπάθεια όντως, για να δει από κοντά, γιατί πραγματικά την έχω δει να βγαίνει στο εξωτερικό, στις εκθέσεις... Να πουλάμε το προϊόν που έχουμε την Ελλάδα μας. Να πουλάμε τη θάλασσα, να πουλάμε... τα τοπικά μας προϊόντα. Ναι. Ναι, γιατί όχι να μην υπάρχει και ένα project για την ορεινή ποδηλασία. Ναι. Είναι νομίζω... Γιατί να μην διοργανώμε κι εμείς για φορά το χρόνο έναν διεθνή αγώνα, ως Πρωτέας. Εμείς σαν σύλλογος βάλαμε στόχο... Είναι ιδιωτική πρωτοβουλία, το ξαναλέω. Ναι, με την πρωτοβουλία του Συλλόγου. Ναι, με την πρωτοβουλία του Συλλόγου. Πολύ σημαντικό. Το σκεφτήκαμε πολύ. Πρόσφατα σε Διοικητικό Συμβούλιο πήραμε την απόφαση. Ο Φεβρουάριος για μας θα είναι στη Σαλαμίνα η ορεινή ποδηλασία, η παγκόσμια ορεινή ποδηλασία. Και βέβαια θέλουμε να έρθουν όλοι οι Έλληνες που αγαπάνε το άθλημα αυτό. Και κάποιοι που δεν το γνωρίζουν, σε έρθουν να δουν από κοντά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Πραγματικά, επειδή εγώ έχω δει. Θέλετε να δείξουμε κάποιες φωτογραφίες από προηγούμενους αγώνες, τις έχουν έτοιμοι συνάδελφοι, όσο μιλάμε, να βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες που είναι έτοιμες και από εκεί πέρα και ένα βίντεο. Το Σεπτέμβρη που συμμετείχα μαζί με την Εθνική Ομάδα. Εδώ κύριε Πατέ βλέπουμε, έτσι, είναι από τον προηγούμενο αγώνα. Διεθνή αγώνα, από τον Διεθνή Αγώνα, ναι. Ακριβώς. Η αθλήτρια η οποία έχει βραβευτεί είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2014. Mm-hmm. Δίπλα της είναι η δεύτερη παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2015. Μάλιστα. Μιλάμε το επίπεδο πάρα πολύ υψηλό. Πάμε να δούμε και την άλλη φωτογραφία.
Εδώ. Εδώ βρισκόμαστε. Να τώρα στην εκκίνηση. Στην εκκίνηση είναι έτοιμοι οι αθλητές. Η ελληνική σημαία είναι πάντα. Έτσι, μπράβο, κυματίζει και πάντα ψηλά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, το ότι έχουμε και πολύ καλούς αθλητές στην ποδηλασία γενικότερα. Πρέπει να το πούμε στον κόσμο να το ξέρει. Βεβαίως. Και στην πίστα και στην κούρσα και στην ορεινή ποδηλασία. Τα γνωρίζω αυτά. Έχουν πάρει διεθνείς διακρίσεις, δεν είναι έτσι? Βεβαίως. Βεβαίως. Και στην ορεινή ποδηλασία ο Περικλής ο Ηλίας το 2012 και έχουμε και ταλέντα πίσω, αναδείχτηκε παγκόσμιος πρωταθλητής. Έχουμε πολύ, πάρα πολύ, πολλά παιδιά που είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο, ακολουθώντας τους πρωταθλητές. Την Κυριακή θα έχουμε και ένα διασυλλογικό αγώνα. Τα παιδιά θα έρθουν από κοντά να δουν αυτά τα πολύ μεγάλα ονόματα. Ναι, ναι, και τους Έλληνες αθλητές. Την Κυριακή έχουμε αγώνα για τις πιο μικρές, άλλες κατηγορίες. Έχουμε, ναι, ναι, θα είμαστε εκεί. Γιατί η κόρη μου τρέχει πια, Πανκορασίδα. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία αγώνα στη Σαλαμίνα, γι' αυτό λέω να έρθετε. Αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό το ότι. Το τοπίο στη Σαλαμίνα, το ότι ξεκινάμε δίπλα από τη θάλασσα και ανεβαίνουμε τους ορεινούς όγκους που είναι μέσα στο Πεύκο, σας λέω, πριν μερικά χρόνια πήγα στη Σαλαμίνα, δεν κρύβω ότι με τις τοποθεσίες που έχει, έχω μαγευτεί. Και βέβαια η Σαλαμίνα δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι έχει μία ιστορία. Είμαστε σε συνεργασία με το Δήμο, ο οποίος θα πάει τους αθλητές τμηματικά, να τους δείξει αρχαιολογικούς χώρους, θα τους δείξει κάποια μουσεία. Η Σαλαμίνα έχει και άλλα πράγματα. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Ως ομοσπονδία, ορεινής ποδηλασίας, θα σας βάλω, έχετε, τώρα μας είπατε ως πρωτεύουσα, ως ομοσπονδία, τι ακριβώς γίνεται μέσα στο έτος? Δηλαδή η αγωνιστική περίοδος έχει κάποια, διοργανώνεται κάποιος αγώνας ως ομοσπονδία? Η Ομοσπονδία από φύση της είναι υποχρεωμένη να διοργανώνει τα πανελλήνια πρωταθλήματα. Πανελλήνιο πρωτάθλημα Mountain, που είναι κάθε χρόνο. Βεβαίως, έτσι? Κάθε χρόνο, στις 15 περίπου Ιουλίου με 17, είναι σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι για μας. Η Βαλκανιάδα, κύριε Πατέ. Η Βαλκανιάδα, φέτος, ναι, τα πλάνα, θα γίνει σε κάποια χώρα των Βαλκανίων. Δεν την ξέρουμε ακόμα. Με τη συμμετοχή ακόμη της Ελλάδας, βεβαίως. Βεβαίως η συμμετοχή της Ελλάδας με πάρα πολλά τερματίζει, παιδιά. Τώρα ποιος τερματίζει τώρα? Είναι ο Περικλής ο Ηλίας. Περικλής Ηλίας, ταλέντο μεγάλο στην ορεινή ποδηλασία. Μπράβο. Ο Περικλής Ηλίας είναι αυτός που έχει δώσει το κίνητρο στα μικρά παιδιά να ακολουθήσουν το άθλημα αυτό. Ναι, εδώ είναι τερματισμός. Είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικές προσπάθειες. Έχουμε λοιπόν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας τον Ιούλιο, κάπου μου είπατε. Ναι, ναι. Τη Βαλκανιάδα που είναι και σημαντικό. Δεν έχει ακόμα οριστεί η ημερομηνία. Μάλιστα. Όλοι αυτοί οι αγώνες δίνουν, αν συμμετέχουν βεβαίως και άνδρες, δίνουν πόντους και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή που συμμετέχει σε ένα Πανελλήνιο, σε μια Βαλκανιάδα. Και το Πανελλήνιο και η Βαλκανιάδα, επειδή μαζί με τη Βαλκανιάδα είναι και διεθνής ο αγώνας. Και τώρα αυτοί οι αγώνες, πραγματικά σας το λέω, ότι αισθάνομαι πολύ υπερηφάνεια για αυτούς τους αγώνες, γιατί εάν κάποιος μπει σήμερα στο καλαντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, θα δει Ελλάδα, θα δει Σαλαμίνα, θα δει αγώνες... Εδώ, βραβεύσεις παιδιών. Βλέπουμε φωτογραφίες, Ναι. Είναι και εδώ ο Μάρκος ο Κουφαντής. Δεν τους ξέρω και όλους. Είναι κάτι στην κατηγορία των εφήβων. Είναι πολλά παιδιά. Εξαιρετικοί όλοι. Είναι το μέλλον. Είναι το μέλλον και είναι φοβερά παιδιά. Είναι μια άλλη Ελλάδα. Είναι κάποια πρόσωπα πραγματικά αθλητές που τα δίνουν όλα στον αγώνα. Αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον της Ελλάδας. Αυτά τα παιδιά που θα δείτε και τα δείτε, θα δείτε και για τι ήθος μιλάμε, για όλα τα παιδιά. Βεβαίως. Γι' αυτό είπα ότι η ποδηλασία είναι ξεχωριστή. Κύριε Πατέ, όμως θα σας κάνω και ένα δύσκολο ερώτημα. Επειδή είμαι κι εγώ έτσι με την κόρη μου. Όλοι γίνονται σε αυτό το άθλημα μόνο από τους γονείς. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Η ΕΟΠ τι κάνει γενικώς για τους αθλητές που έχουν και παγκόσμια διακρίση? Τους βοηθάει, είναι δίπλα τους? Ξέρετε αυτό? Θέλω να σας πω, ναι. Γιατί τώρα μου στείλαν διάφορα μηνύματα και με ρωτάνε. Ναι, ρωτήστε, λέει και αυτό. Εδώ είμαι, να απαντήσω σε όλα. Θέλω να σας πω ότι όλα τα αθλήματα που δεν είναι το ποδόσφαιρο, δεν είναι το μπάσκετ, ακόμη και στο βόλεϊ που είναι, έχουμε πολύ σημαντικές διακρίσεις, εάν πάτε σε αγώνες, αυτοί που στηρίζουν τους αγώνες είναι οι γονείς.
Ναι. Μόνο στην Ελλάδα όμως σημαίνει αυτό στο εξωτερικό. Δεν το γνωρίζετε γιατί έχετε γυρίσει στο εξωτερικό. Ναι, και ξέρετε, υπάρχει το κράτος και η Ομοσπονδία στηρίζει τους αθλητές. Εδώ, λοιπόν, και εδώ δεν θέλω στηρίζει, να. Στηρίζει. Η εθνική ομάδα στηρίζεται από την, από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας. Ναι, να τα πούμε όμως για να το. Βεβαίως στηρίζεται. Όλα τα έξοδα είναι καλυμμένα από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας. Στηρίζει πολύ αυτή την προσπάθεια. Και συγκεκριμένα εχθές υποδεχόμενο στην Εθνική Ομάδα στη Σαλαμίνα είχα το μήνυμα ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασία, δηλαδή η διοίκηση, έτσι, με εξουσιοδότησε και είπα στα παιδιά ότι η διοίκηση μου είπε το καλύτερο, θα μείνετε όπου να είσαστε ευχαριστημένοι από το ξενοδοχείο, τη διαμονή, τη διατροφή, τα πάντα, ό,τι χρειαστείτε θα είναι δίπλα τους. Ναι, βεβαίως θα συμμετέχουν, θα. Από όσο σήμερα είχα μια τηλεφωνική επαφή, θα παραβρίσκεται και ο πρόεδρος και το μέλος της διοίκησης, ο κύριος Πρεστούρης, ναι, που θα βρίσκεται στους αγώνες να παρακολουθήσουν, και ο πρόεδρος, ο κύριος Τερζής. Συμμετέχουν, είναι δίπλα στα παιδιά. Είναι δίπλα στα παιδιά και περιμένουμε, στα παιδιά, και περιμένουμε πάρα πολλά και από τη διοίκηση και από τους αθλητές για να μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση. Ξαναλέμε ότι η πρόκριση, ότι κρίνεται σε πολύ σημαντικό βαθμό σε αυτούς τους αγώνες, εάν οι αθλητές, οι δικοί μας, οι νέες ποδηλασίες, μετάσχουν στην Ολυμπιάδα που γίνεται, έτσι δεν είναι? Για να μπορέσουν να συμμετέχουν στην Ολυμπιάδα. Βρισκόμαστε σε τροχιά πρόκρισης. Αλλά θα τους δώσει βαθμούς αυτό. Ναι, ναι, όμως αυτό, διότι και οι άλλες χώρες, βρίσκεται εδώ η Δανία, βρίσκεται εδώ η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Ρωσία, δηλαδή όλες αυτές οι χώρες προσπαθούν και αυτές να πάρουν την πρόκριση. Μάλιστα. Βρισκόμαστε σε αρκετά καλή θέση. Ωραία. Λοιπόν, να διακόψω τον κύριο Πατέ, να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε γρήγορα για να πάμε στο τελευταίο λίγα λεπτά μετά. Θα έχουμε λίγα λεπτά για να πούμε και τα υπόλοιπα της ορεινής ποδηλασίας. Ένας διεθνής αγώνας που διοργανώνει ο Σύλλογος Πρωτέας στη Σαλαμίνα όλο το Φεβρουάριο, το Σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου. Και σας καλώ όλους, σας καλούμε εδώ με τον κύριο Πατέ, όλους να δείτε λοιπόν ακριβώς αυτό. Πραγματικά είναι πολύ θεαματική και πολύ ωραία αγώνες που διοργανώνονται εκεί στη Σαλαμίνα. Να φέρετε και τα παιδιά σας να αναγνωρίσουν από κοντά αυτό το άθλημα που μπορεί να φέρει και εναλλακτικό τουρισμό στην Ελλάδα και να λειτουργήσει ως πόλος έλξης τουριστών για τη χώρα μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εδώ, επιστρέψαμε στην εκπομπή. Τώρα, σήμερα έχουμε ξεφύγει λίγο από τα καθιερωμένα, αλλά νομίζω ότι σας έχουμε ευχαριστήσει. Δίνουμε μια άλλη νότα, μια άλλη Ελλάδα, ανθρώπων που προσπαθούν να προβάλλουν τον τόπο τους, την τοπική τους κοινωνία. Παιδιών που αγωνίζονται και έχουν ιδανικά και αξίες μέσα από το αγώνισμα της ορεινής ποδηλασίας και της ποδηλασίας γενικότερα, γιατί υπάρχει και ποδηλασία δρόμου, υπάρχει και πίστας, θα τα πούμε όλα. Εδώ πέρα έχουμε τον εκπρόσωπο της ορεινής ποδηλασίας και πρόεδρο του Συλλόγου Πρωτέας, Σαλαμίνα. Μιλάμε για 4 διεθνείς αγώνες που διοργανώνει ο Σύλλογος Πρωτέας της Σαλαμίνα όλο το Φεβρουάριο και που μέχρι, όπως μας είπε ο κ. Πατέρης, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, 150.000 ευρώ θα είναι το κέρδος για την τοπική κοινωνία. Μπορεί και περισσότερο. Πάνω από 2.000 διανυκτερεύσεις έχουν κλειστεί. Περιμένουν αρκετό κόσμο και 80 κορυφαίους αθλητές σε παγκόσμιο επίπεδο, ορεινή ποδηλασία. Σας καλούμε όλους λοιπόν να έρθετε. Λοιπόν, πέρα λοιπόν από όλα αυτά και τι κάνει και η Ομοσπονδία για τους αθλητές, η Ομοσπονδία Ορεινής Ποδηλασίας, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες της και βεβαίως θα κάνουμε κι εμείς μία προσπάθεια να έρθουμε σε επαφή με την κυρία Κουντουρά, έτσι ώστε να δώσει το παρόν σε αυτούς τους αγώνες και να δει πόσο σημαντικό είναι κι εμείς ως χώρα, το λέγαμε τον κύριο Πατέ, με ορεινούς όγκους, να μπορέσουμε να δώσουμε μία προώθηση στην ορεινή ποδηλασία και να βοηθήσουμε και την Ομοσπονδία περαιτέρω και τους αθλητές της ορεινής ποδηλασίας και της ποδηλασίας γενικότερα, επειδή τώρα μιλάμε για την ορεινή ποδηλασία. Να έρθετε, είναι πολύ ωραία εκεί στη Σαλαμίνα, να παρακολουθήσετε, πραγματικά είναι πολύ ωραία αγώνες. Λοιπόν, μου φέρατε εδώ τα μετάλλια. Εγώ έχω συνδύσει τα μετάλλια αυτά, ξέρετε τα απλά, που τα παίρνει και η κόρη μου. Τώρα ως μάνα δεν μπορώ να μην το πω. Βεβαίως. Να πω και για την κόρη μου τώρα. Θέλω να το πω, γιατί θα μου πούνε όλοι ότι. Θα το πω όμως. Πρώτη σε βαθμολογία εννοώ η κόρη μου και στην ορεινή ποδηλασία και στην ποδηλασία δρόμου το 2000. Το ξέρω ότι ο Σπατές δεν λέω ψέματα, το 2015. Φέτο πιστεύω ότι μπορεί να έχει και συμμετοχή και στους Βαλκανικούς Αγώνες. Νομίζω ότι είναι ένα παιδί
που έχει εξαιρετικό ταλέντο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εντάξει. Θα ανακρίσω τώρα. Είναι προσπαθή. Δίνει το καλύτερο της αυτό και σε όλα τα παιδιά. Είναι εξαιρετικά. Παιδιά με ήθος, με αξίες. Πραγματικά σας, επειδή εγώ γνωρίζομαστε πια, είμαστε μια οικογένεια με όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στους αγώνες. Είμαστε μια οικογένεια και είμαστε. Αυτή είναι μια άλλη Ελλάδα. Αν έρθετε και δείτε και αυτή είναι μια άλλη Ελλάδα. Αυτή δεν είναι μια Ελλάδα της κρίσης. Πού όλοι τη βιώνουμε την κρίση, αλλά τη βιώνουμε διαφορετικά. Είναι όλοι, προσπαθούμε να είμαστε όλοι μια οικογένεια, να βοηθάει ο ένας το παιδί του άλλου, έστω και ανήκει σε άλλη αντίπαλη ομάδα. Δεν είμαστε στις ίδιες ομάδες. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε. Εξάλλου, έκανα μια πάρα πολύ δημιουργική πρόταση προχθές στην κοπή της πίτας. Θα το πείτε τώρα. Ναι, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να θέλουν δύο σωματεία να αδελφοποιηθούν. Ποιο σωματείο, κύριε Πατέ, με ποιο? Ο Ποδηλατικός Σύλλογος του Πρωτέα απέφθινε πρόταση στον Ποδηλατικό Σύλλογο του Αμαρουσίου, τον Παράδεισο, να αδελφοποιηθούν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να έρθουμε πιο κοντά, αυτό που είπατε πριν. Να είμαστε μία οικογένεια. Έτσι. Δεν είμαστε πολλοί για να είμαστε ο ένας από εδώ και άλλος από πολύ εκεί. Πολύ σωστά. Μια γροθιά, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Έτσι μόνο μπορούμε να πάμε. Δηλαδή, ειλικρινά το λέω, εμείς είμαστε μια ομάδα 4 ανθρώπων που δουλεύουμε αυτούς τους αγώνες. Έχει ξεκινήσει η προσπάθειά μας από τον Οκτώβρη και σήμερα Φλεβάρι δουλεύουμε πολλές ώρες. Δηλαδή δεν μπορώ να σας πω. Μέσα από αυτό το χρόνο μας είναι και η έμπνευση των μεταλλίων. Τα μετάλλια είναι πολύ διαφορετικά. Γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω τα μετάλλια, να δείτε ότι και αυτό προβάλλει την Ελλάδα. Λοιπόν, θα τα δείξω εδώ, θα προσπαθήσω να τα δείξω στην κάμερα. Είναι αυτό, είναι βέβαια το χρυσό, είναι η ελιά, έτσι. Είναι ελιά. Ναι, από τα χαρτιά. Είναι ο κόκκινος, να το πούμε έτσι. Ναι. Και για να ξεχωρίζει είναι η κορδέλα που θα είναι χρυσό για το πρώτο κτλ. Λοιπόν, πολύ ωραίο, πάρα πολύ και έτσι και με άρωμα Ελλάδας. Πολύ ωραίο και να δείξουμε και ότι ο πρώτος αθλητής από κάθε κατηγορία, έτσι. Βέβαια. Θα παίρνει αντί για κύπελο. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι κάτι που χαρτίζει τη χώρα μας. Μπράβο, κύριε Πατέ. Μας αρέσουν αυτές οι πρωτοβουλίες, τις χαιρετίζουμε. Θέλουμε και μακάρι και κάποια στιγμή να γίνει και όλα τα σωματεία, όλοι μαζί, να δηλωνώσετε πάρα επίσης. Βεβαίως. Εγώ καλώ όλα τα σωματεία να έρθουν κοντά μας, να συμμετέχουν, γιατί οι σκέψεις μας και τα όνειρά μας είναι συνέχεια να κάνουμε καλύτερους ακόμα από αυτό. Στους αγώνες αυτούς συμμετέχουν και ελληνικά σωματεία, δηλαδή θέλω να πω και όλα. Δηλαδή και βεβαίως, πέρα... βεβαίως, συμμετέχουν έχετε και άλλοι. Όλα τα σωματεία που έχουν αθλητές στις κατηγορίες, βέβαια. Ναι. Η ελίτ της ορεινής ποδηλασίας συμμετέχει στη Σαλαμίνα. Είναι παρούσα. Από όλες τις ομάδες και από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και από την Κρήτη και από όλη την Ελλάδα. Μπράβο. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ. Όσο τώρα φτάνουμε προς το τέλος, μπορεί σήμερα να μην σας είπαμε πολλά για τις τράπεζες. Τα έχετε ξανακούσει, τα έχετε ακούσει, τα έχετε κουραστεί και εμείς σας έχουμε κουράσει. Ωστόσο, θα έχετε και open, γιατί τώρα, κοιτάξτε, τώρα που αρχίζουν αυτοί, ξέρετε, στέλνουν μηνύματα όσοι μας παρακολουθούν και open θα υπάρχει. Για τους φίλους που αγαπάνε πολύ την ορεινή ποδηλασία, στις 14 και 21 ημέρα Κυριακή θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι φίλοι. Όλοι... Το είπα, το ρώτησα. Με φάγατε εδώ, αν υπάρχει. Τώρα μην πω ποιος μου στείλει ένα μήνυμα, γιατί θα σας εκθέσω. Λοιπόν, κάνω πλάκα. Είναι μπαμπάδες περισσότερο, παιδιά που κάνουν. Έρθουν, και μπράβο, όλοι θα πάνε. Όλοι να είσαστε εκεί. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε καλά, θα είμαστε σίγουρα την επόμενη Κυριακή, αλλά και να είμαστε και να χειροκροτήσουμε και τους αθλητές και τα επόμενα Σαββατοκύριακα. Να ευχαριστήσω πολύ. Το κύριο Γιάννη Πατέ, πρόεδρο του Συλλόγου Πρωτέας Ορεινής Ποδηλασίας, Ποδηλατικού Συλλόγου Πρωτέας. Είναι και έφορος στην Ομοσπονδία Ορεινής Ποδηλασίας. Διοργανώνεται 4 Σαββατοκύριακα του Φεβρουαρίου διεθνής αγώνας ορεινής ποδηλασίας στη Σαλαμίνα. Σας καλούμε όλους να είστε εκεί. Την Κυριακή είναι όλες οι κατηγορίες, είναι διασυλλογικός, έτσι λέμε, γιατί δεν τα ξέρω και καλά. Είναι και διασυλλογικός και ξεχωριστό κομμάτι ο διεθνής αγώνας. Ωραία. Οπότε μπορεί να έρθει την Κυριακή, θα δείτε και όλοι και μικρά, πολύ μικρά παιδιά. Θα δείτε και μεγάλες κατηγορίες. Λοιπόν, από αυτή όμως την εκπομπή, άμα έχει καμιά φορά εκπομπή, το εκμεταλλεύεσαι να κάνεις και λίγο.
Όχι, όχι. Εμείς δεν κάνουμε προπαγάνδα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πέρα από όλους τους ανθρώπους που βοηθάνε τα παιδιά, τους γονείς, τους προπονητές, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στον κύριο Ανδρέα Σπανουδάκη, τον προπονητή του Παράδεισο Μαρουσίου, για όλα αυτά τα ιδανικά και τις αξίες που εμπνέει στα παιδιά μας, για το ήθος του, για την προσπάθειά του, για το ότι είναι κοντά στα παιδιά μας. Τέτοιοι άνθρωποι χρειάζονται, τέτοιοι χαρακτήρες χρειάζονται. Πραγματικά, συγκινούμε όταν μιλώ για τον Ανδρέα Σπανουδάκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μπράβο. Και εγώ θα πω, τη σπουδαία δουλειά την οποία κάνει ο Ανδρέας. Ανδρέας συνέχισε σε αυτό τον δρόμο. Και βγάζει αθλητές και ανθρώπους, καλούς ανθρώπους με αξίες και ιδανικά. Έτσι. Και σίγουρα ο κόπος σου κάποια στιγμή θα πάρει την ανταμοιβή εκείνη που χρειάζεται κάθε άνθρωπος, κάθε προπονητής. Και η ηθική ανταμοιβή, δεν είναι μόνο. Ακριβώς, η ηθική ανταμοιβή ακριβώς, μιλάμε. Ακριβώς. Δηλαδή σε αυτή τη χώρα λίγο τις αξίες και τα ιδανικά τα βάζουμε στην άκρη. Υπάρχουν άνθρωποι που μην νομίζω ότι έχουν υλικές απολαβές, πολλές. Καθόλου, ξέρει κύριος Πατές. Καθόλου. Και καθόλου. Είναι δίπλα στα παιδιά. Αφιλοκερδώς όλοι δουλεύουμε. Δίπλα στα παιδιά και τα εμπνέουν πραγματικά με αξίες και ιδανικά σε όλες τις ομάδες. Αλλά εγώ, επειδή κόρη μου στον Παράδεισο Μαρουσίου, όφιλε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον προπονητή, από όλους τους γονείς των παιδιών που βρισκόμαστε σε αυτήν την ομάδα, στον Ανδρέα Σπανουδάκη. Διαφορετική σήμερα η εκπομπή. Ελπίζω να μην σας κουράσαμε, να νιώσετε λίγο ευχάριστα, να δείτε μια άλλη Ελλάδα. Άλλη Ελλάδα. Διαφορετική, όμορφη, με παιδιά και γονείς που παλεύουν για το καλύτερο. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Αύριο θα σας έχουμε νέα από τράπεζα. Δύο αποκλειστικές ειδήσεις. Ποια στελέχη αλλάζουν στις τράπεζες στο επόμενο διάστημα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.